στα χέρια του Θεού ο ηρωικός πολέμαρχος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αλλά Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σημαίνει 1821 και απελευθέρωση της Ελλάδος. Και 1821 σημαίνει Τριπολιτσά. Άρα λοιπόν ταυτόχρονα είναι συνυφασμένα ελευθερία της πατρίδος, ελευθερωτής Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και σφραγίδα της ελευθερίας η Τριπολιτσά. Γι' αυτό κάθε χρόνο τελούμε ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού απελευθερωτού του γέρου μας, Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, όπως πράξαμε και σήμερα. Το πρωί εδώ στον Ιερόφωτο Μητροπολιτικό Ναό τελέσαμε εξαιρετικό μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Απόψε δε στον ίδιο ναό τελούμε πνευματικό φιλολογικό μνημόσυνο για να γνωρίσουμε και να μακαρίσουμε αυτή την προσωπικότητα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό για να ελευθερώσει την Ελλάδα. Και όπως κάθε χρόνο αναθέτουμε να ομιλήσει κάποιος για την μεγάλη φυσιογνωμία του ηρωικού πολέμαρχου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Φέτο έχουμε την τιμή να έχουμε ομιλητή έναν εκλεκτό στρατιωτικό, τον Σμήναρχο κύριο Φωτό. Πάντα εδώ να πολεμήσει με την Ασκαρπά. Αλλά ω μια βροχή έπεσε η ζώνη μα, η επιθυμία τη ελευθερία μα και όλοι, και ο κλήρο μα, και η προεστή, και η καπεταλαίοι, και οι μεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάναμε επανάσταση. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρε, κύριε Δικητάτρο, δεν κάνω συντάκτη του εκπρόσωπου των ολόκληρων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεία. Εκπρόσωποι φορέων και συνόλων, κυρίες και κύριοι. Τιμάμε σήμερα την κορυφαία ηγετική προσωπικότητα του αγώνα της ανεξαρτησίας, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και ανταποκρινόμενος σεβαστέ μας που ενέργεια με δέος και φορτισμένος στην ευθύνη που μου αναθέσατε να αναφερθώ στο μεγάλο αυτό άντρα της ιστορίας μας και της πανηγυρισίας του έθνους, θα παραθέσω ένα σύντομο βιογραφικό και τρεις επισημάνσεις του σε πράξεις ανθρώπων και δημιουργίες καλλιτεχνών που αφήνουν ανεξίτηλη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως ο ίδιος αναφέρει στα απομνημονεύματά του, γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1770, τη Δευτέρα της Λαμπρής, σε ένα βουνό και κάτω από ένα δέντρο, στο αναμοβούνι της Μεσημείας. Η καταγωγή του ήταν από το χωριό Λιμποβίση της Αρκαδίας. Ένας έκανε τον αρχηγό, τον δικαστή, τον φροντιστή. Έφυγαν και ξανά έρχονταν πάλι. Κάθε Έλληνας είχε και τα καπρίστη. Και έπρεπε για να κάνει τη δουλειά με αυτούς, άλλο να φοβερίζεις, άλλο να πλακεύεις και άλλο να τιμωρείς. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Θα αναδειχθεί ως αρχηγός των αρχαγικών, θα στεφανωθεί με τριάμβους στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, θα καταστρέψει τη στρατιά του δράμα και στα τελετονάκια, θα φυλακιστεί, θα δολοφονηθεί ο πρωτότυπος γιος του Κοπάνος, θα θέσει το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το προσωπικό του πόνο και θα συγχωρέσει, φωνάζοντας με την προτερή τη φωνή στον άνθρωπο. Πριν βγω στη στεριά, έριξα στη θάλασσα όλα τα περάσματα. Κάνατε και εσείς το ίδιο και βοηθήστε να διώξουμε τον καινούργιο εχθρό του τόπου μας. Ήταν τότε που ο Κολοκοτρώνης αποφασίστηκε για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήλ και απήγησε με το σύμφωνο. Φωτιά και σε κούρους τους προσκυνημένους. Θέλοντας έτσι να τρομοκρατήσουν στον τρίγωνα υποταγή και προσκυνούσαν τις θερμαστικές προτάσεις και απειλές του Ιμπραήλ. Την ίδια στιγμή εκτόξε με φοβέρες στον ίδιο τον Ιμπραήλ. Όχι πλάι να μας κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μήτε πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει, εμείς δεν προσκυνάμε. Μόνο ένας Έλληνας θα μείνει, πάντα θα πολεμούμε. Έτσι θα δώσω ξανά μωρή και δύναμη στην εθνοθράπητη επανάσταση, αλλά μετά πάλι θα κατηγορηθεί για συνωμοσία με τις εκπαιδεύσεις, θα δικαστεί με ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες και θα καταδικαστεί σε θάνατο. Στις 16 Απριλίου 1834, στη δίκη του Ναυπηλίου, ερωτηθεί στον κύριο Σπουδαριά τι επάγγελμα έχεις, έδωσε την ιστορική απάντηση. Στρατιωτικός.
κρατώ 49 χρόνια στο χέρι του Φέτη και πολεμώ για την πατρίδα. Όταν βγήκε η καταδικαστική απόφαση, απαντώντα στο σχόλιο παρευρισκόμενο οπαδού του, άδικα στο σκοτώνουν στο Κουκέ, απάντησε. Γι' αυτό λοιπόν, καλύτερα να μας σκοτώνουν άδικα παρά δίκαιο. Λίγο αργότερα η τιμή του μετατράπηκε σε 20 ετή κάθεξη από τον Ρόδωνα, με τον Πολυποτρόνιο να υποδέχεται τα νέα της μετατροπής της ποινής του ως εξής. Θα τον γελάσω, βάζει. Δεν θα ζήσω τόσους χρόνους. Τελικά με καλή αποφυλακή στις 27 Μαΐου 1835 με την ελληνική σου πόθημα. Στις 3 Φεβρουαρίου 1843, το βράδυ παρεμβαίνει σε χορό στα Μάγκωνα, από όπου γύρω στις 11 η ώρα επέστρεψε στο σπίτι και έπειτα από 4 ώρες έπαθε αποπληξία. Το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1843, από το κέντρο της Αθήνας, σημερινή οδηγό Λοκοτρώνη και Λέκα, πρόβαλε με την αργή η είδηση ότι έκλεισε για πάντα τα μάτια του σε ηλικία 73 ετών ο πατέρας του έθνους, ο άλλοτε αντιπρόεδρος του εκτελεστικού, ο σύμβουλος της επικράτειας, ο έμπειρος στρατιώτης, ο τιμημένος μεταφραστεφανωμένος αντιστράτηγος, ο αγαθός πολίτης, ο ειλικρινής φίλος, ο φιλόσοφος πατέρας, που μόλις 3 μέρες την 1η Φεβρουαρίου είχε παντρέψει το γιο του Κωνσταντίνο Κολίνο με την εγγονή του άλλοτε ηγεμόνα της Βλαχίας. Τα υπόλοιπα έγιναν κατά τα συνηθισμένα. Πλήθος κόσμου συνέδεσε στο σπίτι για τον ίσιο κατασπασμό, με βασιλικό διάγραμμα ορίστηκε τρίμερο πέμπτος και καθορίστηκε το πρόγραμμα εκφοράς. Η νεπρόσωπη ακολουθία έγινε στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Ακολούθησαν ομιλίες στην Εκκλησία και στο Νεκροταφείο και τελευταίος ο τόσο γνώριμος στο νεκρό στρατηγό ήχος των αποχαιρετιστήρων κανονιοχωρισμών. Σε όλες τις τιμές εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες που όρισε ο νεοσύστατος τότε στρατηγικός κανονισμός της ενδεσπόρησης και ευκολίες υπηρεσίες των στρατευμάτων. Ο οποίος κανονισμός σήμερα, με τον τίτλο Κανονισμός Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων και με τις αναγκαίες καταπεριόδες προσαρμογές του, έχει αντικαταστήσει μεταξύ άλλων και την πατρόαιμο γλώσσα για την οποία υπερμάχει τον Μουστριώτη. Ο Γεώργιος Μουστριώτης είναι εκείνος που συνέθεσε την επιγραφή του βάθου πλαίσιου του Αντριάννα του Κολοκοτρώνη που βρίσκεται στην οδό Σταδί. Έθιμο σχόλιο για μια στρατηγική ανάπτυξη αιώνα, διδάσκοντας λαούς πώς οι δουλειοί γίνονται ελεύθεροι. Από το θάνατο του Κολοκοτρώνη το 1843 με τα σύνορα της Ελλάδος στη γραμμή Αμβραχικού Παγκαστικού Πόλεμου έως τη δημιουργία των έθιμων Αντριάννων του Ναυπλίου και της Αθήνας που αναγέρθησαν το 1901 και το 1904 αντίστοιχα, περίοδο κατά την οποία τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας είχαν φτάσει στη Θεσσαλία, την Άρτα και τα νησιά του Ιωνίου, θα εστιάσω σε τρία χαρακτηριστικά: η λαϊκή μούσα, η λαϊκή σοφία, η πολιτική βούληση, η θέληση του λαού ή απλά η δημιουργικότητα των καλλιτεχνών. Άθελα τη μασκάρα. Επισήμανση πρώτη. Κατά την ταφή του, ο στρατηγός ήταν κοσμημένος με τη στολή, το ψήφος, την περικεφαλαία, τις επομείνες από την υπηρεσία του στη Ζάκυνθο και το θώρακα, ενώ κάτω από τα τσαρούχια του τοποθετήθηκε η σημαία του εχθρού του και του εχθρού του έθνους. Η κόκκινη σημαία θα ήταν το καλύτερο δώρο που ο Κολοκοτρώνης θα έκανε στους παλιούς πολεμιστές συντρόφους του, που θα συναντούσε στον κάτω κόσμο μια συνάντηση που ο ίδιος του προετοίμασε λίγο πριν, πεθάνει λέγοντας. Ο χάρος δεν μου δίνει ανεβιβολή. Θα πάω να δω τα λιμέρια μου και όσο από τους παλιούς συντρόφους μου ζουν, γιατί θέλω να ρωτήσουμε στον κάτω κόσμο τι κάνουν οι συντροφοί μας στον πάνω κόσμο και εγώ τότε θα έχω κάτι να τους πω. Αυτό το κάτι θα ήταν και η απάντηση στο ερώτημα πόσοι δούλοι έγιναν λεύτεροι, πόσοι κλέφτες έγιναν στρατός. Την απάντηση σε εμάς τη δίνει ο Σπύρος Μελάς, περιγράφοντας τον κύριο Μπορκιά ως εξής. Ο Κολοκοτρώνης είχε ξεπεράσει το στάδιο του κλέφτη. Βγήκε στη μάνη σαν μια ολοξάστερη και τέλεια πειθαρχημένη συνείδηση εθνικού σκοπού. Η δράση του είναι σαν να γραμμαρπέστατη κάθαρση της βιωματωμένης στρατοδίας της Λευτουργιάς. Δεν είναι πια το άτομο που έρχεται με απομονωμένες πράξεις και με λίγους εγκληματίες του πολέμου να χέσει αίμα τυράννο και να σβήσει δίψα εκδικητική και να δροσίσει τον αγιά. Δεν υπάρχουν γι' αυτό αγιάδες. Έλληνες, φωνάζει στον δεύτερο λαό που θέλει να ξεσηκώσει ο λάκι. Και στα μοιασμένα του αυτιά η λέξη αυτή ξυπνά το μακρινό αντίλαλο της ξεχασμένης εθνικής ιστορίας. Είναι το βλαστάρι του ακατάβλου του Μαριά που μιλάει σε αναρχικός λαό που δεν δέχτηκε ποτέ σηκώ. Είναι γεμάτος από τη θύμηση και την περηφάνεια από τα παλιά.